στα νήσι μου. Καλό μεσημέρι. Είναι εδώ. Γεια σου Χριστίνα μου, με την παρέα σου. Αγάπη μου, γλυκιά, αγάπη μου, Κατερινάκη μου όμορφα. Συγγνώμη, αλλά μόλις ξύπνησα και το πρώτο τηλεφώνημα που έλαβα είναι από εσάς. Οπότε είμαι λίγο έτσι κλεισμένη, αλλά θα μιλήσουμε. Μια χαρά. Θέλω να δεις, Κόνη, είδες, καταρχήν βλέπεις τηλεόραση, παρακολουθείς, your face και τέτοια. Βλέπω τηλεόραση μόνο το βραδάκι. Ναι. Και πολύ λίγο βέβαια. Αλλά χθες κάποιος μου είπε, άνοιξε, δεν κάνει κάποιος κτλ. Και το άνοιξα και είδα, με συγχωρείτε, αλλά μία απογοήτευση. Διότι από όπου και να το πιάσεις, ας πούμε, από τη φωνή, από την εμφάνιση, εγώ να πούμε από την εμφάνιση. Τα μαλλιά μου δεν τα είχα ποτέ τόσο ξαπά. Προχωνόμως δεν ήμουν ποτέ. Έφρασε το τραγούδι, δεν είχε καθόλου. Δηλαδή, ας πούμε, από την αρχή μέχρι το τέλος, ήταν εκείνο το σίγμα που ναι, είναι παχύ, είναι λαϊκό, αλλά εγώ δεν θυμάμαι ποτέ να είπα «σ' αγαπώ», άλλο να μιμήσε και άλλο να κοροϊδεύεις. Αυτό ήταν κοροϊδευτικό. Έτσι. Ποιος τους είπε να τα κάνουν αυτά? Πολύ χάλια παιχθές εντελώς. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι δεν έχεις καμία σχέση με την εμφάνιση, έτσι. Να τα ξεκαθαρίζουμε. Ά, δηλαδή, ναι, το ξέρεις, έτσι. Δεν είναι η εικόνα, ας πούμε. Δεν έχει καμία. Εντάξει, δεν λέω ότι το κορίτσι φταίει. Όχι. Μπορεί να κάνει έτσι, ας πούμε. Αλλά ήταν όμως, φάνηκε, κοροϊδευτικό πάρα πολύ. Πολύ. Δηλαδή, δεν είναι μιμούν κάποιο. Μιμούν όπως η κοπέλα εκείνη στο τέλος, η Ρένε. Ναι. Εκείνη ήταν φανταστική. Εκείνη δεν βόλευσε. Εκείνη. Ήταν και τραγουδίστρια, πώς να σου πω. Ναι. Βέβαια, είμαι σίγουρη ότι δεν υπήρχε πρόθεση κοροϊδίας και μάλιστα το επισημαίνουν πολύ συχνά στην Κριτική Επιτροπή όταν βλέπουν τέτοια λάθη. Το επισημαίνουν στους παίκτες, στους διαγωνιζόμενους και του λένε τώρα, είναι σαν σάτυρα. Δεν είναι. Καλά που την έκανες, πώς την έκανε καλά. Εδώ ο κόσμος αλλιώς σε ξέρει και αλλιώς σε παρουσιάζει κάποιος του, δηλαδή δεν το βλέπει ο κόσμος αυτό. Πάντως έκανε μεγάλη προσπάθεια για να πιάσει τη φωνή στα νήσι. Εκεί μπορώ να τη συγχωρέσω. Εντάξει, είπαμε. Δεν είναι όλα εύκολα. Τι είναι το τραγούδι, έτσι. Σωστό. Δηλαδή το δίσκο θα βάλεις να το ακούσεις. Ακούσε εσύ, σε αγαπώ. Σε έχω κάνει θεό. Δηλαδή τι θέλουν να πούνε με αυτό, ας πούμε. Είναι πολύ, δεν είναι κοροϊδία αυτή. Ήταν μια προσπάθεια που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Αλλά γιατί το προλαβαίνω? Γιατί είμαι σίγουρη ότι όλη αυτή η ιστορία δεν γίνεται για να κοροϊδέψουν κάποιον ή να σατιρίσουν οτιδήποτε. Γίνεται μια προσπάθεια να αποτυπώσει ένας καλλιτέχνης ένα πρόσωπο που αγαπάμε όλοι. Και είναι συγκεκριμένο. Εκεί λοιπόν δεν το πετύχαμε. Εγώ από ό,τι βλέπω, δηλαδή είναι ότι... Εντάξει, είναι παιχνίδι, αλλά την έχουν δει πολύ στο χαβαλέ και σου λέει, την έχω, θα την κάνω εύκολο. Δεν είναι εύκολο αυτά. Ξέρεις κάτι, Κατερίνα, νομίζω ότι λίγο τώρα την Κόνη την αδικούμε. Θα συμφωνήσω ότι εμφανισιακά ούτε που σ' άγγιξε. Όμως, επειδή η φωνή σου εσένα είναι μια πολύ χαρακτηριστική φωνή και κρύβει μια εμπειρία χρόνων. Κάτι που δεν έχει το κοριτσάκι για να ερμηνεύσει. Δεν θα δείξω εγώ κανένα. Δεν είπα το κορίτσι. Δεν είπα ότι πιστεύω. Ναι, θέλω να πω ότι φωνητικά λίγο σε πλησίασε. Εγώ και σε εσάς και τραγούδισα. Είδατε να κάνω τον χρονόμο. Ήταν υπερβολικά άσχημο. Πώς να σου το πω. Εγώ κρατάω αυτό που λέει η κυρία Στανίση καλοπροαίρετα. Ότι όταν ένα μεγάλο είδωλο, μια μεγάλη τραγουδίστρια, πας να την ερμηνεύσεις, αν μη τι άλλο μπορεί να μην πετύχει τη φωνή. Στην εμφάνιση, για παράδειγμα, να δείτε σε μια δήλωση τα δόντια σας είναι τόσα, κυρία Στανίση. Όχι μόνο αυτό, έχει και χαραμάδες τα δόντια. Χαραμάδες, σας κάνανε με βλεφαρόπτωση, σας κλείσαν τα μάτια. Θεέ μου και κύριε Χριστέ μου. Δηλαδή, δώσε χρόνο να την κάνεις την κίνηση όπως πρέπει. Εντάξει, εμφάνιση δεν περιμένουμε. Ξέρεις, αλλά... ίσως αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις, γιατί τώρα η Στανίση είναι περίπτωση, έτσι. Δεν είναι οποιαδήποτε τραγουδίστρια. Έχω την αίσθηση ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Κατερίνα, και πέρσι κάτι πήγα να κάνω με σένα και ούτε καν πλησίασαν ή κάνω λάθος? Να σου πω, η κοπέλα που με έκανε εμένα τόσο πολύ καλά, εμφανισιακά δεν μιλάω, η τραγουδίστρια κοπέλα, είναι από εκεί, από το... Πώς το λένε εκείνο το μαγαζί που είναι οι φιλενάδες μου αυτές όλες, πώς τις λένε. Από τις κούκλες λέτε. Ναι, ναι, ναι. Μπρα, κάτι θυμάμαι.
Που την έχουν μιμηθεί στις κούκλες. Ναι. Τι να σου πω, μέχρι και η κίνηση, μέχρι. Δεν με ξανακάνει κανένα έτσι. Όλα τα άλλα ήταν προοδευτικά. Ναι. Όχι, θεωρώ ότι είναι υπερβολή. Απλά σε στεναχώρησε πολύ η εμφάνιση και τα λοιπά. Όχι κοροϊδευτικά. Όχι, όχι. Δεν την πλησίασε. Δεν την πλησίασε. Δεν είχαν πρόθεση κοροϊδία σε καμία περίπτωση, εννοείται. Δεν τα κατάφερα, αλλά. Και σκέφτομαι το εξής τώρα, ότι σε κατηγορίες μοναδικές όπως είναι η Στανήση, ίσως θα ήταν χρήσιμο να πηγαίνει μία φορά ο καλλιτέχνης εκεί, να τον βλέπει ο διαγωνιζόμενος, να τον βάζει λίγο. Ξέρεις, βάζει στο στυλ του. Ακούσαμε τη Στανήση και θα τραγουδήσουμε έτσι. Δεν γίνεται. Πρέπει να το δεις. Πρέπει να το δεις. Γι' αυτό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχεις κατηγορίες μοναδικές όπως είναι η Στανήση, και που είναι συνεργάσιμος άνθρωπος. Έτσι, γιατί μπορεί... Η Κρυσταλία ήταν πέρσι. Κρυσταλία πέρυσι. Η Κρυσταλία που είχε κάνει η Κατερίνα Στανήση με το συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Όχι, η Κρυσταλία το έκανε πολύ καλό. Πέρσι ήταν κάποιοι άλλοι, τέλος πάντων. Άρα επαναλαμβάνω και τους ίδιους. Ναι, γιατί σου απλώς αλλάζουν τα τραγούδια. Ναι, γιατί είναι, είναι άνθρωποι που πουλάνε. Καταλαβαίνεις, τη Στανήση, όταν θα ακούσει το τραγούδι, θα σταματήσει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. 100%. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, εντάξει, κάνανε μια προσπάθεια. Η εικόνη δεν είναι. Ναι, είναι η κόρη του Λευτέρη του Πανταζή. Το ξέρω καλά, λίγο. Το ξέρεις, έτσι. Το ξέρεις. Και μάλιστα τη ρώτησε δημοσιογράφος. Αν... Δεν ξέρω, είναι τραγουδίστρια, είναι ηθοποιός το χωρίς, δεν ξέρω αυτά. Ούτε η ίδια ακριβώς ξέρει. Είναι σπουδάσει και υποκριτική και τραγούδι και προσπαθεί να βρει τώρα το δρόμο της. Όχι, είναι το νέο στυλ των ανθρώπων που είναι στο χώρο μέσα, των ηθοποιών. Σαν 43 χρόνια θα μπορεί, με κάνω την έξυπνη τη δασκάλα, αλλά επειδή μεγάλωσα τη δουλειά αυτή, κάποιοι μπορεί να πεχτάνουν τα μπουζούκια, εγώ μέσα από τα μπουζούκια μεγάλωσα. Έγινε αυτό που έγινε τέλος πάντων. Και μέσα από τα μπουζούκια έγιναν οι περισσότεροι τραγουδιστές γνωστοί. Τέλος πάντων, με τα λύπη μου για το τραγούδι δεν μπορώ να πω ότι μπορεί να φέρει πέρα τώρα. Όλα τα άλλα δεν ξέρω. Αυτό που βλέπουμε τώρα, δεν ξέρω αν έχεις εσύ τηλεόραση, αν μας βλέπεις, Κατερινιό. Όχι, δεν βλέπω. Δεν μας βλέπεις. Έχουμε, θυμηθήκαμε... Είμαι στην κουζίνα. Εντάξει. Με τη βοήθειά σου, έχουμε τώρα στον αέρα την περσινή εμφάνιση και ήσουν εκεί, ήσουν καλεσμένοι. Εκεί. Καλά, εντάξει. Πάρα πολύ. Είσαι εγγύηση, αγάπη μου. Εσύ είσαι εγγύηση, τέλος. Ακόμα, όποιος με βλέπει... Σου λέει γι' αυτό. Ελπίζω να τα πούμε και πάλι σύντομα.